Χαίρετε. Στη σημερινή τέταρτη εργαστηριακή μας άσκηση θα ασχοληθούμε με τα μεσαχηματογενή νεοπλάσματα και συγκεκριμένα με τη μικροσκοπική τους εξέταση. Στο πρώτο τμήμα, που είναι και το πιο σύντομο, θα πούμε ορισμένα θεωρητικά γνωρίσματα των νεοπλασμάτων αυτών, δεδομένου ότι στο εξάμεινο στο οποίο βρίσκεστε δεν έχετε ακόμη λάβει θεωρητική γνώση πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Στο δεύτερο και πιο εκτεταμένο μέρος θα ασχοληθούμε με το κυρίως κομμάτι που είναι η μικροσκοπική τους εξέταση και τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, μιλώντας για συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως φαίνονται στο μικροσκόπιο φωτός. Μεσαχηματογενή λοιπόν είναι τα νεοπλάσματα που προέρχονται από κύτταρα μεσοδερμικής προέλευσης ή μεσαχηματικής προέλευσης και διαφοροποιούνται προς συνδετικό ιστό και παράγωγα αυτού, η νόδη, λιπόδι ιστό, αυτή είναι η χαρακτηριστική εικόνα του λιπόδιου ιστού στο μικροσκόπιο με αυτά τα λιποσταγονίδια με την καινοτοπιώδη όψη, χαρακτηριστική όψη για το λίπος, χόνδρινο ιστό, αυτή είναι η τυπική εικόνα ενός χόνδρου, η βασίφυλλη ουσία, η στρωματική ουσία του χόνδρου και αυτά τα διαυγή που είναι τα χονδροκύτταρα και οστήτη ιστό, εδώ βλέπουμε μια οστεοδοκίδα, είναι το βασικό τμήμα που απαρτίζει τον ανθρώπινο σκελετό. Εκτός από αυτά, διαφοροποιούνται προς λίο ή γραμμωτό μυϊκό ιστό, είναι οι μυϊκές ίνες οι οποίες απαρτίζουν το σκελετικό μας σύστημα αλλά και τα τυχώματα των αγγείων και των κύλων σπλάχνων. Και τέλος, διαφοροποιούνται προς ενδοθυλιακά κύτταρα που είναι αυτά τα μικρά, επιπεδωμένα και εξειδικευμένα κύτταρα τα οποία επενδύουν τον αυλό των αγγείων. Φανταστείτε ότι αυτό εδώ είναι το τείχομα ενός αγγείου, μιας αρτηρίας. Τι ρόλο καλούμαστε να παίξουμε ως ιστοπαθολόγοι στα νεοπλάσματα αυτά? Πρώτα να θέσουμε τη διάγνωση, όπως και σε κάθε άλλη οντότητα, καλοήθη ή κακοήθη. Επισημαίνουμε ότι η διάγνωση ουσιαστικά ενός ιστού μιας κακοήθειας ή μιας καλοήθειας είναι μικροσκοπική και ιστοπαθολογική. Επίσης, καλούμαστε άπαξ και αποφασίσουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα κακόήθες νεόπλασμα να το βαθμονομήσουμε, είναι αυτό που λέμε grading, δηλαδή να προβλέψουμε πόσο άσχημα ή καλύτερα θα συμπεριφερθεί εντός εισαγωγικών με βάση ορισμένα κριτήρια. Να δούμε τα εγχειρητικά όρια, δηλαδή πόσο καλά έκανε τη δουλειά του ένας χειρουργός, αν εξαίρεσε το νεόπλασμα επί υγιών ορίων. Να πούμε με βάση τις στατιστικές τι πρόγνωση έχει ο συγκεκριμένος τύπος νεοπλάσματος. Να προβλέψουμε αν ένα νεόπλασμα απαντά στη χημειοθεραπεία ή όχι. Και βέβαια να εκτιμήσουμε σε ένα νεόπλασμα για το οποίο ο ασθενής πριν χειρουργηθεί, προεγχειρητικά, έλαβε χημειοθεραπεία, το αποτέλεσμα που έχει αυτή, γεγονός που θα καθορίσει την περαιτέρω επιβίωση και τους χειρισμούς που θα υποστεί ο ασθενής. Δείτε εδώ ένα παράδειγμα. Είναι η εικόνα ενός παρασκευάσματος, μιας κεφαλής ενός βραχιονίου οστού, το οποίο το έχουμε κόψει εμείς σε μικρά κομμάτια, είναι η λεγόμενη δειγματοληψία που κάνουμε, για ένα ασθενή ο οποίος υπέφερε από ένα οστεοσάρκωμα, μια κακοήθεια δηλαδή των οστών, και αυτή είναι η ιστολογική του εικόνα μετά τη χημειοθεραπεία που έλαβε προτού οδηγηθεί στο χειρουργείο. Η ταξινόμηση των μεσαχηματογενών νεοπλασμάτων γίνεται με βάση τα βιβλία που εκδίδει κατά διαστήματα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Υπάρχουν αντίστοιχα βιβλία για κάθε σύστημα, όπως για παράδειγμα το αναπνευστικό σύστημα, το γαστεντερικό σύστημα και ούτω καθεξής. Εν προκειμένου, το βιβλίο αναφοράς για τα νεοπλάσματα αυτού του γνωστικού πεδίου είναι αυτό που βλέπετε εδώ, το οποίο έχει συνταχθεί από αυτή την ομάδα των πιο καταξιωμένων, να το πούμε έτσι, στη διεθνή επιστημονική κοινότητα παθολογοανατόμων που ασχολούνται με τα νεοπλάσματα αυτά. Διακρίνουμε σοβαρές προσωπικότητες όπως ο καθηγητής Φλέτσερ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ο καθηγητής Χόγκεντορν του Πανεπιστημίου Λάιντεν της Ολλανδίας, ο εξαιρετικός ομιλητής Άντριου Ρόζενμπεργκ από το Μαϊάμι της Φλόριντα, ο Άντζελο Πάολο Ντέιτος από το Μιλάνο και πάρα πολλοί άλλοι μεταξύ αυτών. Αυτοί λοιπόν κάθε τόσο ταξινομούν τους όγκους των μαλακών μόριων αλλά και των οστών στις κατηγορίες που βλέπετε. Η ταξινόμηση γίνεται με βάση την ιστολογική τους προέλευση. Για παράδειγμα, όγκη εκ του λιπόδους ιστού, ινοβλαστική, μη ινοβλαστική όγκη, όγκη απολύες μυϊκές ίνες και ούτω καθεξής.
Βλέπετε ότι είναι πάρα πολλές καλοήθεις και κακοήθεις οντότητες και γι' αυτό ο ακροατής φαίνεται τόσο έκπληκτος. Αυτή δε είναι η ταξινόμηση των όγκων των οστών, πολλές κατηγορίες επίσης, πολλές νεοπλασματικές οντότητες και το μόνο που άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη διαφάνεια είναι η θέση του έκπληκτου ερευνητή. Διακρίνονται τα μεσηχηματογενή νεοπλάσματα σε καλοήθη και κακοήθη. Τα μεν πρώτα έχουν τη διακριτή κατάληξη όματα, ενώ τα δεύτερα σαρκώματα. Η ορολογία στην παθολογική ανατομική είναι περιγραφική. Και έτσι λοιπόν, ένα καλόηθες νεόπλασμα εκ του λιπόδους ιστού λέγεται λίπομα, με το κακό ανάλογο να λέγεται λιποσάρκωμα. Ομοίως έχουμε αιμαγγίωμα, αιμαγγιοσάρκωμα ή πιο απλουστευμένα αγγιοσάρκωμα. Έχουμε ένα ίνωμα από ινώδη συνδετικό ιστό, ένα ινοσάρκωμα, το κακόηθες ανάλογο. Δύο λόγια για τα γενικά τους χαρακτηριστικά. Τα μεσηχηματογενή νεοπλάσματα είναι δύσκολες οντότητες. Τα κακοήθη είναι σχετικά σπάνια. Σε σύνολο περίπου 170 οντοτήτων, τα καλοήθη είναι 92, ενώ τα κακοήθη είναι 61. Βλέπουμε δηλαδή ότι ως οντότητες τα κακοήθη είναι λιγότερα στον αριθμό από τα καλοήθη και όχι μόνο αυτό, είναι και εξαιρετικά πιο σπάνια ως αριθμό περιστατικών. Θα δούμε ότι υπάρχει και μια κατηγορία που λέγεται ενδιάμεσης βιολογικής συμπεριφοράς που συμπεριλαμβάνει άλλα 17 νεοπλάσματα. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά για την κατηγορία αυτή. Σε ό,τι αφορά τους όγκους των οστών, επικουρικές τεχνικές όπως είναι η ανοσοϊστοχημία έχει πολύ περιορισμένη βοήθεια για τη διάγνωση. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορά τους όγκους των μαλακών μορίων, έχουμε πολύ καλούς ανοσοϊστοχημικούς δείκτες που μας μαρτυρούν την ιστογένεση του όγκου. Η ακτίνη λιομοιός, για παράδειγμα, μας αποκαλύπτει ότι ο ιστός αυτός είναι μάλλον ένα λιομοιοσάρκωμα. Ο μεταγραφικός παράγοντας MYF4 μας μαρτυρά ότι αυτός ο ιστός που ιστολογικά μπορεί να μην αντιλαμβανόμαστε πλήρως τι είναι, πρόκειται για ένα ραβδομοιοσάρκωμα. Οι δείκτες κυταρικού πολλαπλασιασμού, όπως είναι για παράδειγμα ο Ki-67, η οποία είναι πολύ χρήσιμη σε άλλες κατηγορίες νεοπλασμάτων, όπως για παράδειγμα στα νεοπλάσματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, εδώ στα μεσηχηματογενή νεοπλάσματα δεν έχουν ιδιαίτερη προγνωστική σημασία. Υπάρχει μεγάλη μορφολογική επικάλυψη μεταξύ των οντοτήτων, δηλαδή ένα νεόπλασμα από λίγες μυϊκές ίνες μπορεί να μοιάζει για παράδειγμα με ένα νεόπλασμα με προέλευση από έλυτρα περιφερικών νεύρων ως προς τη μορφολογία τους. Και υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στη συμπεριφορά και στην αντιμετώπιση ενός νεοπλάσματος ακόμα και μέσα στην ίδια κατηγορία. Αναφέρω εδώ το παράδειγμα δύο παραλλαγών του οστεοσαρκώματος. Ξαναλέω, ενός όγκου, ενός κακοήθους όγκου που αφορά τα οστά. Το οστεοβλαστικό οστεοσάρκωμα και το χοντροβλαστικό οστεοσάρκωμα. Είναι δύο παραλλαγές του ίδιου νεοπλάσματος. Το μεν πρώτο, η χημειοθεραπεία έχει πολύ καλό αποτέλεσμα συνήθως, ενώ στο δεύτερο έχει αμφίβολο έως και καθόλου πολλές φορές αποτέλεσμα, διότι αυτή η οντότητα είναι πλούσια σε χόνδρο που ο χόνδρος ανθίσταται πολύ στις χημειοθεραπευτικές παρεμβάσεις. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετά αυξημένη γνώση πάνω στο μοριακό υπόβαθρο. Δηλαδή, για συγκεκριμένες κατηγορίες μεσηχηματογενών νεοπλασμάτων, έχουμε βρει το υποκείμενο μοριακό σύμβαμα που ευθύνεται για αυτό το νεόπλασμα. Έτσι, προστίθενται καινούργια όπλα στη διαγνωστική μας διαδικασία, προκειμένου να βάλουμε πιο εύκολα μια διάγνωση. Αναφέρω εδώ τις ενισχύσεις των γονιδίων MDM2 και CDK4 που έχουν βρεθεί στον άτυπο λιπωματώδη όγκο, τις διαμεταθέσεις μεταξύ των γονιδίων EWSR1 και FLY1 στο σάρκωμα Ewing, ένας κακός επιθετικός όγκος της παιδικής ηλικίας, στον οποίο προβαίνοντας στον αντίστοιχο μοριακό έλεγχο, είμαστε ακόμα περισσότερο σίγουροι για μια δύσκολη και βαριά διάγνωση που υπογράφουμε. Αντιστοίχως, στο συνοβιακό σάρκωμα, επίσης ένα επιθετικό σάρκωμα νεαρών συνήθως ατόμων, υπάρχουν οι διαμεταθέσεις των γονιδίων SS18 και SS6. Αυτός είναι ο Χένρι Γιάφε, ένας διάσημος παθολογοανατόμος, έζησε μέχρι μεγάλη ηλικία
και διάσημος γιατί θεωρείται αφενός ο πατέρας της ονοματολογίας των μεσηχηματογενών νεοπλασμάτων, έχει ονοματίσει πάρα πολλά από αυτά, αλλά συνήθιζε να υποστηρίζει στις παρουσιάσεις του, γεγονός που το έχω ενστερνιστεί και εγώ, ότι στα νεοπλάσματα των οστών αλλά και των μαλακών μορίων δεν εννοείται να τεθεί μια ιστολογική διάγνωση από τους ιστοπαθολόγους, χωρίς τις κλινικές πληροφορίες από τους ορθοπαιδικούς και χωρίς απεικονιστική συνεκτίμηση από τους ακτινολόγους. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων για να τεθεί με μεγαλύτερη ασφάλεια και να προσεγγιστεί ακόμα καλύτερα μια διάγνωση. Ο χειρουργός υποθέτει μια διάγνωση, ο απεικονιστής προτείνει μια διαφορική διάγνωση με βάση αυτά που βλέπει, αλλά ξαναλέω ότι η οριστική διάγνωση είναι η ιστοπαθολογική έκθεση. Δηλαδή η ειδικότητα της ιστοπαθολογίας είναι αυτή που θέτει τη διάγνωση και όλα αυτά πρέπει να γίνονται σε ένα καλό πλαίσιο συνεργασίας για να αποφεύγονται δύσκολες καταστάσεις. Κοιτάξτε ένα αποτέλεσμα της συνεργασίας της οποίας ανάφερα, όπου αριστερά έχουμε τη μαγνητική απεικόνηση ενός όγκου που βρίσκεται μεταξύ της επιγονατίδας και του μυριαίου οστού, γεγονός που μας επέτρεψε βλέποντας αυτή την μαγνητική ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία, να προσεγγίσουμε το παρασκεύασμα και να κάνουμε διατομή ακριβώς στα σημεία που προβλέπεται, ώστε να εκτιμήσουμε τη διασπορά και την επέκταση του όγκου. Βλέπετε την αντιστοιχία μεταξύ της μαγνητικής τομογραφίας και του πραγματικού παρασκευάσματος. Μιλήσαμε ότι η βιολογική συμπεριφορά των νεοπλασμάτων αυτών κυμαίνεται από καλοήθης έως κακοήθης. Είναι τα δύο άκρα του φάσματος, όπου ενδιάμεσα βρίσκεται μια άλλη κατηγορία. Είναι η κατηγορία που περιλαμβάνει τις 17 οντότητες για τις οποίες μιλήσαμε νωρίτερα. Δηλαδή είναι νεοπλάσματα είτε τοπικά επιθετικά, δηλαδή προκαλούν τοπικά καταστροφές στον ιστό, ή σπανίως μπορούν να δώσουν μια μετάσταση, να φύγουν από το σημείο που βρίσκονται και πηγαίνουν να εμφυτευθούν. Γι' αυτό το αναφέρω σε εμφυτεύσεις, διότι δεν πρόκειται για πραγματική μετάσταση. Πηγαίνουν κάποια κύτταρα του νεοπλάσματος στον πνεύμονα συνήθως, εμφυτεύονται εκεί όπου και μπορούν να παραμείνουν για πάρα πολλά χρόνια. Δείτε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Μια απλή ακτινογραφία όπου διακρίνεται το κάτω πέρας του μυριαίου οστού, εδώ είναι η περώνη και εδώ είναι η κνήμη ενός ασθενούς όπου είχε αυτή την λυτική βλάβη στο άνω πέρας της κνήμης. Βλέπετε ότι έχει διακριτά όρια, ενώ εδώ λεπτύνει το φλοιό μέχρι που μπορεί και να τον έχει εξαφανίσει. Είναι μια βλάβη πολύ αργά εξελισσόμενη, η οποία όμως αν δεν θεραπευτεί δεν θα σκοτώσει τον ασθενή. Ωστόσο, αυξανόμενη, αντιλαμβάνεστε ότι θα καταστρέψει ολόκληρο το άνω πέρας της κνήμης και θα ακινητοποιήσει τον και θα καθυλώσει τον ασθενή αυτό σε ένα κρεβάτι. Είναι μια έξυπνη κατηγορία αυτή που ονομάζεται ενδιάμεση βιολογική συμπεριφορά. Ας δούμε λοιπόν πώς προσεγγίζουμε ένα νεόπλασμα από την ώρα που παραλαμβάνουμε ένα παρασκεύασμα μέχρι την ώρα που θα υπογράψουμε την τελική διάγνωση. Πρώτα-πρώτα χρειαζόμαστε ένα ακριβές ιστορικό. Γεγονός που σας διαβεβαιώ δεν είναι ποτέ εντελώς δεδομένο ότι θα είναι πλήρες και για το λόγο αυτό συνεργαζόμαστε μεταξύ μας οι ειδικότητες ώστε να ολοκληρώσουμε αυτό το περιστατικό και να έχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε. Να αναφέρεται για παράδειγμα από πού ακριβώς είναι η προέλευση του ιστού. Προέρχεται από το δέρμα, από το υποδόριο, από μυϊκές ομάδες, προέρχεται από οστό και επεκτείνεται στα μαλακά μόρια. Να ξέρουμε την ηλικία. Είναι πολύ σημαντική η ηλικία. Πολύ δύσκολα σε έναν ασθενή 70 ετών, δεν λέμε ποτέ, δεν υπάρχουν αφορισμοί και κανόνες απαρέγκλητοι στην παθολογική ανατομική, αλλά ξαναλέω ότι ο κανόνας είναι ότι πολύ δύσκολα σε έναν ασθενή 70 ετών θα σκεφτώ ένα οστεοσάρκωμα. Αντιθέτως, πολύ δύσκολα θα σκεφτώ σε ένα παιδί 8 ετών ένα χονδροσάρκωμα. Δεν ανήκει σε αυτή την ηλικία. Το φύλλο, επίσης πρέπει να το γνωρίζουμε. Στη συνέχεια, οπωσδήποτε να έχουμε απεικονιστικά ευρήματα. Είμαστε εξοικειωμένοι όσοι ασχολούμαστε με τα νεοπλάσματα αυτά, χωρίς να είμαστε ακτινολόγοι ή εξειδικευμένοι πάνω σε αυτό. Ωστόσο, εξοικειωνόμαστε βλέποντας πολλές μαγνητικές απεικονίσεις, πολλές αξονικές απεικονίσεις.
είναι πολύ χρήσιμο για να, όπως είδατε προηγουμένως, προσανατολίσουμε ένα παρασκεύασμα, να δούμε πώς επεκτείνεται ώστε να το χειριστούμε κατάλληλα. Να χρησιμοποιήσουμε ιστοχημικές και ανοσοστοιχημικές μεθόδους όπου αυτές είναι απαραίτητες και μπορούν να βοηθήσουν και τέλος να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστη βιβλιογραφία. Και επισημαίνω το αξιόπιστη διότι κάθε ειδικότητα την οποία θα κληθείτε να ασκήσετε στο μέλλον έχει ορισμένα περιοδικά αναφοράς αναγνωρισμένα, όπως για παράδειγμα στη δικιά μας ένα από αυτά είναι το American Journal of Surgical Pathology, όπου δημοσιεύονται έγκριτα άρθρα από έγκριτο συγγραφείς. Ας δούμε λοιπόν τι χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνει ένα νεόπλασμα, ένα όγκος που θα μας μαρτυρήσουν σε πρώτη φάση βλέποντάς τον αν είναι καλοήθης ή κακοήθης. Εδώ έχουμε έναν όγκο ο οποίος βλέπουμε ότι είναι περίγραπτος, ουσιαστικά σε ένα μικρό μόρφωμα, σε ένα μικρό μπαλάκι. Φαίνεται να αφορίζεται από μια ινώδη κάψα. Αυτή η στήλβουσα επιφάνεια που βλέπετε εδώ είναι επειδή αφορίζεται από μια λεπτή κάψα συνδετικού ιστού. Και βέβαια αναπτύσσονται πολύ αργά, σμπρώχνοντας και αποθώντας τα μαλακά μόρια τα παρακείμενα, χωρίς να χώνονται και να εισχωρούν σε αυτά. Αυτά είναι χαρακτηριστικά υπερκαλοήθειας. Σε αντιδιαστολή με αυτό που βλέπετε εδώ, ένας μεγάλος όγκος, τον οποίο τον βλέπουμε εδώ και στη διατομή, επισημαίνω ότι οι ιστοπαθολόγοι είμαστε η μόνη ειδικότητα που έχουμε το προνόμιο να εξετάσουμε τον όγκο σε όλη του την έκταση και σε όλο του το βάθος και σε όλα του τα χαρακτηριστικά, διότι δεν επιτρέπεται στο χειρουργό να διατμήσει το παρασκεύασμα προκειμένου να το δει στο εσωτερικό, γιατί έτσι δυσκολεύει τη δικιά μας δουλειά, μη επιτρέποντας για παράδειγμα την ασφαλή εκτίμηση των ορίων. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο όγκος έχει μια ασαφή παρυφή τόσο περιφερικά όσο και στο εσωτερικό του. Δεν αφορίζεται από κάψα όπως ο παραπάνω. Φαίνεται να διηθεί τις παρακείμενες δομές. Βλέπετε εδώ γλωσσίδες του όγκου πάνε να μπουν στον υποδόριο ιστό. Αυτό είναι το δέρμα από πάνω. Και βέβαια έχει αυτές τις καφεοειδείς περιοχές, γεγονός τα οποία αφορούν είτε σε αλλοιώσεις μηχανικές από το χειρουργό που προσπαθούσε να τον ξεκολλήσει από τα πέριξμα λακαμόρια, είτε ακόμα χειρότερα ενδεχομένως σε περιοχές νέκρωσης. Λαμβάνοντας λοιπόν τις απαραίτητες και τις κατάλληλες τομές, πάμε στο μικροσκόπιο και βλέπουμε πρώτα εξετάζουμε τον ιστό σε μικρές μεγεθύνσεις. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι αν μπορούμε εύκολα να δούμε τον ιστό από τον οποίο προέρχεται. Είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε βαθμό διαφοροποίησης. Όσο ευκολότερος είναι ο προσδιορισμός του ιστού προέλευσης, τόσο καλύτερη είναι η διαφοροποίηση, τόσο καλύτερο είναι ένα νεόπλασμα. Για παράδειγμα, στην πρώτη φωτογραφία μπορούμε να καταλάβουμε σχετικά εύκολα, απαιτείται μια εξοικείωση βέβαια στα πλαίσια της ειδικότητας, ότι αυτό είναι ένας λιπόδης ιστός. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια καλή διαφοροποίηση. Σε πολλές περιπτώσεις όπου δεν μπορούμε να καταλάβουμε την προέλευση του ιστού και ειδικά στα μαλακά μόρια, η ανοσοστοιχημία έχει ουσιαστική συμβολή. Όπως σας ανάφερα ήδη, η ακτίνη λιομιώση και η δεσμίνη μπορούν να μας αποκαλύψουν ότι ένας όγκος προέρχεται από λύες μυϊκές ίνες. Το MYF4 μας αποκαλύπτει ότι ένας όγκος είναι από γραμμωτές μυϊκές ίνες ή η χρώση για MDM2 μας δείχνει ότι είναι λιπωματώδους προέλευσης. Να επισημάνουμε επίσης ότι παρά τις ανοσοστοιχημικές χρώσεις, παρά την πρόοδο στη μοριακή βιολογία, υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία νεοπλασμάτων όπου τελικά ο ιστός προέλευσης μας παραμένει άγνωστος. Γι' αυτό και στο βιβλίο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τόσο στα οστά όσο και στα μαλακά μόρια, υπάρχουν δύο ολόκληρα κεφάλαια που μιλάνε για ιστούς, για νεοπλάσματα αβέβαιης ιστογένεσης. Πηγαίνοντας λίγο κοντύτερα τώρα στον ιστό, σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, πρέπει να δούμε το πρότυπο ανάπτυξης. Ουσιαστικά πρόκειται για τον τρόπο που διατάσσεται το νεόπλασμα στο χώρο και ο όρος περιγράφει κατά δυνατόν αυτό που βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Έτσι λοιπόν υπάρχει το δεσμηδωτό πρότυπο ανάπτυξης. Προσέξτε, δεν μιλώ για κυταρικά στοιχεία, μιλώ για το πώς διατάσσονται συνολικά τα κυταρικά στοιχεία στο χώρο. Το δεσμηδωτό λοιπόν είναι αυτό που τα κυταρικά στοιχεία διατάσσονται σε μικρές ή μεγαλύτερες δεσμίδες στο χώρο.
το στροβιλοειδές πρότυπο ανάπτυξης δημιουργεί τέτοια διάταξη ώστε να μοιάζουν με μικρούς στροβίλους. Το διάχυτο είναι ένα πρότυπο το οποίο δεν εμφανίζει κάποια αρχιτεκτονική στο χώρο, διατάσσονται διάχυτα τα κύτταρα. Το ζώδες είναι μικροί όζοι, μικρές νησίδες του νεοπλάσματος που αφορίζονται από κάποια διαφραγμάτια συνδετικού ιστού. Το πασαλοειδές είναι ένα εντυπωσιακό πρότυπο, όπου βλέπετε ότι οι πυρήνες των κυττάρων διατάσσονται στη σειρά, κάνοντας έτσι σαν ένα μικρό φράχτη από πασάλους. Και τέλος, μπορεί να συνυπάρχουν δύο πρότυπα ανάπτυξης στο ίδιο νεόπλασμα. Δεν μπορείτε να γνωρίζετε εσείς γιατί ακριβώς μιλάμε εδώ, αλλά βλέπετε ότι υπάρχουν σκούρες περιοχές και πιο διαυγείς περιοχές. Αυτές οι περιοχές σας μαρτυρώ εγώ ότι πρόκειται για επιθυλιακό και ατρακτόμορφο στοιχείο που ανήκουν σε ένα σάρκωμα που λέγεται διφασικό συνοβιακό σάρκωμα και λέγεται διφασικό γιατί έχει δύο πρότυπα ανάπτυξης στο χώρο. Έχουν σημασία τα πρότυπα ανάπτυξης γιατί είναι ένα από τα διαγνωστικά βήματα, δεδομένου ότι καθένα από αυτά απαντάται συνήθως σε ορισμένα νεοπλάσματα, οπότε μας περιορίζει και τη διαφορική μας διάγνωση. Πηγαίνοντας τώρα ακόμα πιο κοντά, είμαστε σε αρκετά μεγάλη μεγέθυνση, πρέπει να δούμε τώρα ένα προς ένα τα κύτταρα πώς μοιάζουν οι πυρήνες τους. Είναι λεγόμενη κυταρική ή πυρηνική μορφολογία. Έχει λοιπόν ατρακτόμορφους πυρήνες, όπως βλέπουμε σε αυτό το νεόπλασμα. Δηλαδή οι πυρήνες είναι σχετικά μικροί και επιμικισμένοι. Μπορεί να έχει επιθυλιοειδείς πυρήνες, οι οποίοι καλούνται έτσι γιατί μοιάζουν με πυρήνες των επιθυλιακών νεοπλασμάτων, με πυρήνες των καρκίνων για παράδειγμα. Και με ένα άφθονο ιωσινόφιλο κυταρόπλασμα. Αυτή κάλλιστα θα μπορούσε να είναι η φωτογραφία ενός καρκινώματος, ωστόσο πρόκειται για ένα σάρκωμα. Μπορεί να είναι στρογγυλοί και ομοιόμορφοι μεταξύ τους, όπως συμβαίνει σε ένα δεσμοπλαστικό όγκο από μικρά σκούρα κύτταρα. Ή τέλος, να είναι πλειόμορφοι. Είναι αυτό που δηλώνει και η λέξη του. Έχουν πλειόμορφα χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι ποικίλων μορφών. Βλέπετε εδώ κάποιες μεγάλες, εντός εισαγωγικών γιγάντιες μορφές, διαφόρων και ακανόνιστων μεγεθών, ανάμεικτες με πολλές άλλες μικρότερες. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι πλειόμορφοι πυρήνες. Σε ένα επόμενο στάδιο, παραμένοντας στην κυταρική και πυρηνική μορφολογία, πρέπει να εκτιμήσουμε την ατυπία. Είναι λίγο ως πολύ συνέχεια της προηγούμενης περιγραφής, περιγράφει τους πυρήνες. Και εννοούμε πόσο ομοιόμορφοι ή όχι είναι μεταξύ τους συγκρινόμενοι οι πυρήνες. Και όσο πιο διαφορετικοί είναι, μιλάμε ότι τόσο μεγαλύτερη ατυπία υπάρχει και συνήθως αυτό αφορά υψηλότερες κακοήθειας νεοπλάσματα. Βλέπετε εδώ δύο παραδείγματα όπου αριστερά έχουμε ένα νεόπλασμα με αρκετά ομοιόμορφους σκούρους πυρήνες, σχετικά στρογγυλούς. Είναι όλοι αυτοί εδώ που δείχνω, άρα μικρή ατυπία, εν αντιθέσει με ένα νεόπλασμα το οποίο έχει θορυβώδη εικόνα με μεγάλους πυρήνες, επιμικισμένους, διαφόρων σχημάτων, πιο βαθυχρωματικούς, πιο αεροχρωματικούς, άρα είναι πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους, άρα έχουμε μεγάλη ατυπία, άρα έχουμε να κάνουμε με ένα πιο επιθετικό νεόπλασμα. Τα πράγματα όμως είναι πιο συγκεκριμένα από τα καρκινώματα και υπάρχουν σοβαρές εξαιρέσεις. Έτσι για παράδειγμα θα μπορούσε να προσομοιάσει κανείς το νεόπλασμα στα αριστερά με ένα έτσι ήσυχο σκυλάκι, δεδομένου ότι είναι ομοιόμορφοι οι πυρήνες και αρκετά, με αρκετά χαμηλή ατυπία, ενώ δεξιά οι πλειόμορφοι πυρήνες με τη φοβερή ατυπία και ένα επιθετικό νεόπλασμα. Όμως το νεόπλασμα που βλέπετε στα αριστερά είναι ένα σάρκωμα Ewing. Ένα νεόπλασμα της παιδικής ηλικίας, ένα επιθετικό νεόπλασμα με πενταετή επιβίωση 30-50%, ενώ το δεξιά νεόπλασμα δεν είναι καν σάρκωμα, δεν είναι καν κακόηθες. Πρόκειται για ένα λιομύωμα, το οποίο έχει μια ατυπία βέβαια, ωστόσο δεν έχει άλλα χαρακτηριστικά που τον καταστήσουν σάρκωμα. Επαναλαμβάνω όμως, για να μην μπερδευόμαστε, ότι σας έδειξα μια πολύ θορυβώδη εξαίρεση στον κανόνα. Και θα δείτε και στη συνέχεια πόσες φορές παραβαίνονται οι κανόνες προκειμένου για τη διάγνωση ενός κακοήθους με συγχυματογενούς νεοπλάσματος. Και για να κλείσουμε με τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτιμούμε σίγουρα τις μητώσεις, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, που δείχνουν, όπως βλέπετε εδώ,
κύτταρα τα οποία είναι σε φάση πολλαπλασιασμού. Οι άτυπες μυτώσεις όπως είναι αυτή, βλέπετε είναι μια τετραπολική μύτωση, έχει 4 άξονες, εκτιμώνται ιδιαίτερα και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Τέλος, η νέκρωση αποτελεί σημείο κακοήθειας και δηλώνει ταχύ πολλαπλασιασμό ενός νεοπλάσματος. Αυτή η άμορφη περιοχή που βλέπετε εδώ στο κέντρο, με τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τις αιμορραγίες, είναι μια περιοχή νέκρωσης, ενώ γύρω-γύρω υπάρχει ο σχηματισμένος και βιώσιμος νεοπλασματικός ιστός. Ένα νεόπλασμα, κακόηθες, το οποίο μεγαλώνει γρήγορα, έχει περιοχές οι οποίες υποαρδεύονται από την αιματική ροή, με αποτέλεσμα να υφίστανται υποξημία. Δηλαδή το οξυγόνο που λαμβάνουν δεν τους φτάνει. Συνεπία αυτού, τα κύτταρα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή πεθαίνουν, νεκρώνονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα στις περιοχές αυτές να εκρίνεται σε μεγάλες ποσότητες ο παράγοντας της ιστικής υποξίας των κυττάρων, HIF-1A, ο οποίος με τη σειρά του επάγει την παραγωγή του Vascular Endothelial Growth Factor. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός επιτελεί τον κύριο ρόλο του, που είναι να σχηματίσει καινούργια αγγεία. Επανατροφοδοτείται λοιπόν το νεόπλασμα, οξυγονώνεται ξανά, μεγαλώνει και έτσι έχουμε ένα φαύλο κύκλο. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η φυσική ιστορία των νεκρώσεων και της αύξησης του μεγέθους ενός νεοπλάσματος. Να σημειώσουμε εδώ ότι εκτός από τα γενικά κριτήρια που είπαμε για πυρηνική ατυπία, για βαθμό διαφοροποίησης, για μυτώσεις και νεκρώσεις, ανάλογα τον ιστό υπάρχουν στα μεσηχηματογενή νεοπλάσματα ιδιαίτερα κριτήρια. Για παράδειγμα, στους όγκους εκ του λιπόδους ιστού, το πρώτο πράγμα που θα αναζητήσουμε δεν είναι οι μυτώσεις και οι νεκρώσεις. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι πόσο ομοιόμορφα είναι τα λιποκύτταρα μεταξύ τους ή πόσο διαφορετικά είναι. Η διαφορετικότητα στο μέγεθος των λιποκυττάρων είναι βασικό κριτήριο κακοήθειας σε έναν όγκο από λιπόδι ιστό. Από την άλλη, σε έναν όγκο που προέρχεται από χόνδρο, θα αναζητήσουμε τη διηθητική του συμπεριφορά, δηλαδή αν όπως αναπτύσσεται διηθεί, εγκλωβίζει και καταστρέφει το παρακείμενο οστό. Μπορεί να είναι δύο νεοπλάσματα όμοια ιστολογικά, το ένα να είναι χόνδρομα και το άλλο χόνδρο σάρκωμα, διότι διηθεί, παρότι ιστολογικά δεν έχει σημεία κακοήθειας, διηθεί το παρακείμενο οστήτη ιστό. Και τέλος, ένα λιομοιοσάρκωμα μήτρα σε σχέση με ένα λιομοίωμα, άτυπο λιομοίωμα, είναι το παράδειγμα που σας έδειξα νωρίτερα, έχει μεγάλη σημασία ο αριθμός των μυτώσεων και βεβαίως η παρουσία των περιοχών νέκρωσης. Ιδιαίτερα κριτήρια ανάλογα με την ιστολογική προέλευση. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο όπου αποφασίσαμε ότι με βάση αυτά που είδαμε ως τώρα και αξιολογήσαμε πρότυπα ανάπτυξης, ατυπία, μυτώσεις, τα ιδιαίτερα κριτήρια κάθε κατηγορίας, ότι έχουμε να κάνουμε με ένα σάρκωμα. Έχουμε να κάνουμε με κάτι κακό. Αυτό που ακολουθεί στην ιστολογική έκθεση είναι η βαθμονόμηση, grading του σαρκώματος αυτού, δηλαδή η πρόβλεψη της βιολογικής του συμπεριφοράς με βάση τις παραμέτρους που αναφέραμε. Σε γενικές γραμμές αυτό το grading γίνεται με βάση το σύστημα κατά FNC-LCC που έχει υιοθετήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τον αντίστοιχο γαλλικό οργανισμό που ασχολείται με τα μεσηχηματογενή νεοπλάσματα. Με βάση λοιπόν το σύστημα αυτό, τα σαρκώματα βαθμονομούνται ανάλογα με τη διαφοροποίησή τους, ανάλογα με το μυτωτικό δείκτη, πόσο υψηλός είναι, και ανάλογα με τις περιοχές νέκρωσης. Για κάθε παράμετρο από αυτές υπάρχει ένα σκορ από 1, 2 έως 3 και αθροίζοντας τα επιμέρους σκορ κατατάσσουμε τα σαρκώματα σε grade 1, χαμηλής κακοήθειας, grade 2, ενδιάμεσης, και grade 3, υψηλής κακοήθειας. Μάλιστα, στην τελευταία έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε ό,τι αφορά τα σαρκώματα, το grade 2 και grade 3 έχουν συγχωνευτεί, οπότε έχουμε grade 1, χαμηλής κακοήθειας, grade 2 και 3, υψηλής κακοήθειας. Ακούγεται απλό. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι ο κανόνας στα σαρκώματα είναι ότι οι εξαιρέσεις
είναι μάλλον περισσότερες από τους κανόνες. Γεγονός που μας δυσκολεύει αρκετά ως προς το grading ενός νεοπλάσματος. Πλέον δεν θεωρούμε ότι υπάρχει λόγος να θεωρούμε ότι οι ίδιες προγνωστικές παράμετροι αφορούν όλα τα σαρκώματα. Είναι μια φράση που διατυπώνει σταθερά ο καθηγητής Φλέτσερ σε όλες τις παρουσιάσεις και εγώ το υιοθετώ επίσης από αυτόν. Για παράδειγμα, το grade με βάση τις παραμέτρους που αναφέραμε απαντά πολύ καλά στο μυξοεινό σάρκωμα. Grade 1, 2 και 3 με βάση μυτώσεις, διαφοροποίηση, περιοχές νέκρωσης. Από την άλλη, ένα μυξοειδές λιποσάρκωμα δεν απαντά σε αυτές τις παραμέτρους, αλλά η κύρια παράμετρος που καθορίζει το πόσο επιθετικό είναι, είναι η κυταροβρύθια που έχει. Έχει υψηλό αριθμό κυτάρων, υψηλή κυταροβρύθια, είναι επιθετικό λιποσάρκωμα. Έχει χαμηλό αριθμό κυτάρων, είναι αραιοκυταρικό δηλαδή. Έχουμε να κάνουμε τότε με ένα χαμηλής κακοήθειας λιποσάρκωμα. Σε ό,τι αφορά τους γαστεντερικούς, στρωματικούς όγκους του γαστεντερικού σωλήνα, το μέγεθος είναι σημαντική παράμετρος για την επιθετικότητά τους και τη βιολογική συμπεριφορά τους. Και τέλος, η εντόπιση είναι βασική παράμετρος για τη συμπεριφορά ενός αποδιαφοροποιημένου λιποσαρκώματος. Ένα αποδιαφοροποιημένο λιποσάρκωμα που εντοπίζεται στο μυρό έχει καλύτερη πρόγνωση από ένα λιποσάρκωμα που εντοπίζεται στο όπισθο περιτόνιο. Απλούστατα και μόνο γιατί το πρώτο είναι πολύ πιο εύκολα εξαιρέσιμο, άρα είναι η περιοχή που καθορίζει και τη βιολογική του συμπεριφορά. Επίσης να πούμε εδώ και να κλείσουμε σε σχέση με το grading ότι στα σαρκώματα υπάρχει ένας όρος που λέγεται grade by definition. Αυτό σημαίνει ότι αναφέροντας τη διάγνωση του σαρκώματος πολλές φορές έχουμε πει ήδη και το grade του σαρκώματος. Επί παραδείγματι, βάζοντας τη διάγνωση ενός συνοβιακού σαρκώματος δεν θα μπούμε στη διαδικασία του grading. Ένα συνοβιακό σάρκωμα είναι ένα εξορισμού grade 3 σάρκωμα. Μιλώντας πιο δίπλα για έναν atypical lipomatous tumor, έναν άτυπο λιπωματώδη όγκο, μιλάμε εξορισμού για έναν όγκο grade 1. Μιλώντας για έναν desmoplastic small round cell tumor, ένα δεσμοπλαστικό μικροκυταρικό στρογγυλοκυταρικό όγκο, μιλάμε εξορισμού για έναν όγκο grade 3. Και συνεπώς δεν χρειάζεται να προβούμε σε βαθμονόμηση των όγκων αυτών. Αυτό ισχύει για τα περισσότερα εκ των σαρκωμάτων και για την ακρίβεια ισχύει για όλα τα σαρκώματα που αφορούν τους όγκους των οστών. Με δύο μόνο εξαιρέσεις, το χονδροσάρκωμα των οστών και το λιομιοσάρκωμα, αν αυτό υφίσταται γιατί είναι πάρα πολύ σπάνιο, των οστών. Βρισκόμαστε στην εποχή της μοριακής βιολογίας. Υπάρχουν μοριακοί δείκτες, όπως σας είπα και στην αρχή, που μας βοηθάνε στο να τεκμηριώσουμε τη διάγνωση ενός σαρκώματος. Η διάγνωση τεκμηριώνεται συνήθως καλά με τη μορφολογία και με την ανοσοαιστοχημία, συνεκτιμώντας βέβαια και τα κλινικοαπεικονιστικά δεδομένα, την ηλικία και την εντόπιση του όγκου για παράδειγμα. Δεν θεωρώ ότι είναι ορθή πρακτική οποιοδήποτε σάρκωμα να προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε σε οποιοδήποτε σάρκωμα να προσπαθούμε να ανοιχνεύσουμε το υποκείμενο μοριακό υπόβαθρο. Αυτό πρέπει να το κάνουμε όταν υπάρχουν αμφιβολίες για τη διάγνωση και όταν η ιστολογική εικόνα δεν συμβαδίζει με τα κλινικά δεδομένα. Δηλαδή άλλο πιστεύει ένας χειρουργός ότι έχει ο ασθενής που μας έστειλε και εντελώς διαφορετικά πράγματα βλέπουμε εμείς. Στις περιπτώσεις αυτές για παράδειγμα, και μιλώντας για το συνοβιακό σάρκωμα, υπάρχει διαμετάθεση μεταξύ των γονιδίων SSX και SYT. Ένα επιθετικό σάρκωμα, το ανάφερα ήδη, με υψηλή θνητότητα, εντοπίζεται σε νεαρούς ενήλικες, οπότε υποπτευόμενοι το σάρκωμα αυτό, παραγγέλουμε την αντίστοιχη διαμετάθεση και όταν βγει θετική είμαστε σίγουροι για τη διάγνωση που θέτουμε σε ένα επιθετικό σάρκωμα. Αντίστοιχα, το MDM2 είναι ένα γονίδιο το οποίο εμφανίζει ενισχυτικές μεταλλάξεις στα λιποσαρκώματα. Βλέπετε εδώ η φυσιολογική του έκφραση, τα ζεύγη των γονιδίων στα χρωμοσώματα, 2 και 2 παντού, ενώ εδώ πέρα διαταράσσεται εντελώς η αναλογία μεταξύ των πράσινων και των κόκκινων σημάτων, τα οποία γίνονται πολύ εκτεταμένα, γεγονός που δηλώνει ότι υπάρχει ενίσχυση στο συγκεκριμένο γονίδιο και έτσι λοιπόν θέτουμε με ασφάλεια τη διάγνωση ενός αποδιαφοροποιημένου λιποσαρκώματος.
Τονίζουμε εδώ ότι είναι η μορφολογική και η ιστολογική εικόνα πάντοτε αυτή που μας οδηγεί στο να επιλέξουμε ποια μετάλλαξη θα αναζητήσουμε. Και δεν μπορούμε να αναζητούμε συλλήβδιν μετάλλαξεις προκειμένου να εντοπίσουμε την ιστολογική διάγνωση. Μια σύγκριση μεταξύ των σαρκωμάτων σε σχέση με τα καρκινώματα. Καταρχήν, τα σαρκώματα έχουν διαφορετική προέλευση. Προέρχονται από κύτταρα που ανήκουν στο αρχαίγωνο μεσόδερμα ή μεσένχυμα, ενώ τα καρκινώματα εκκινούν πάντοτε από επιθήλιο. Άρα, άμεσα έχουμε μια διαφορά η οποία εντοπίζεται στο ότι τα σαρκώματα έχουν διαφορετικούς ιστούς προέλευσης, όπως για παράδειγμα ο λιπόδης ιστός, ο χόντρινος ιστός, ο οστήτης ιστός, ενώ τα καρκινώματα εκκινούν πάντοτε από επιθήλιο. Τα σαρκώματα είναι σπάνια σε σχέση με τη συχνότητά τους, ενώ τα καρκινώματα είναι συνήθη. Πολύ χονδρικά μπορώ να πω ότι σε ένα γενικό νοσοκομείο και στο παθολογοανατομικό του εργαστήριο η αναλογία των καρκινωμάτων προς τα σαρκώματα είναι περίπου 100:1. Η επέκταση των καρκινωμάτων είναι διηθητική από πολύ νωρίς, δηλαδή ένα μικρό καρκίνωμα μπορεί να διηθεί τα παρακείμενα μαλακά μόρια ή τον παρακείμενο ιστό από τον οποίο προέρχεται, ενώ τα σαρκώματα συνήθως επεκτείνονται αποθητικά και όταν γίνουν αρκετά μεγαλύτερα αποκτούν διηθητικό δυναμικό. Σε ό,τι αφορά την απομακρυσμένη διασπορά και τις μεταστάσεις, τα σαρκώματα μεθύστανται αιματογενώς και συνηθέστερα πηγαίνουν σε όργανα πλούσια αιμάτωσης, με πρώτο και κύριο τον πνεύμονα. Ενώ τα καρκινώματα μεθύστανται είτε αιματογενώς είτε λεμφογενώς, εξού και οι λυμφαδενικές μεταστάσεις. Όπως φαίνεται στην τελευταία παράμετρο, όπου η λεμφαδενική διήθηση είναι σπάνια στα σαρκώματα, ενώ είναι συνήθιση στα καρκινώματα. Δείχνω αυτή τη διαφάνεια στο τέλος του πρώτου μέρους, στο τέλος της εισαγωγής, με ένα συμπαθέστατο σκύλο, γιατί τα σαρκώματα είναι πολύ συχνά στους αγαπημένους μας σκύλους και μάλιστα το οστεοσάρκωμα κατά πολλές μελέτες θεωρείται το πιο σύνηθες σάρκωμα στον πληθυσμό αυτών των σκύλων.